Γεια σας. Σε αυτό το 16ο μάθημα θα μπούμε στο κεφάλαιο των συναρτήσεων και θα δούμε πιο συγκεκριμένα τα σύνολα. Τι είναι σύνολο? Σύνολο, σύμφωνα με τον μαθηματικό Καντόρ, είναι μία συλλογή αντικειμένων που προέρχονται από την εμπειρία μας ή τη διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Θα μπορούσαμε να το πούμε σαν πιο απλοϊκά ένα σύνολο, σαν ένα μπαλόνι που περιέχει μέσα αριθμούς. Αυτό για παράδειγμα είναι το σύνολο α και μπορεί να περιμένει μέσα τους αριθμούς το 1, το 2, το 3, το 4. Πάμε να δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά. Θέλω αρχικά να χρησιμοποιήσουμε, να μάθουμε το σύμβολο ανήκει και δεν ανήκει. Για παράδειγμα, αν θέλω να πω ότι το χ, ο αριθμός χ, ανήκει στο σύνολο α, δηλαδή υπάρχει αυτός ο αριθμός χ μέσα σε αυτό το σύνολο, τι λέω? Χ ανήκει α. Το γράφω έτσι. Ενώ όταν θέλω να πω για παράδειγμα το ψ δεν ανήκει στο σύνολο α, χρησιμοποιώ αυτόν εδώ το συμβολισμό. Τα βασικά σύνολα που ξέρουμε και από το γυμνάσιο είναι τα εξής. Οι αριθμοί που έχετε μάθει, με λίγα λόγια, είναι αρχικά το σύνολο των φυσικών αριθμών και συμβολίζεται έτσι. Φυσικοί αριθμοί λέγονται οι αριθμοί το 0, το 1, το 2, το 3 και ούτω καθεξής. Θετικοί μόνο. Μετά έχετε μάθει το σύνολο των ακεραίων αριθμών. Όπως το έχετε δει, το συμβολίζεται έτσι, ζ. Οι ακέραιοι αριθμοί είναι όπως είναι η φυσική, με τη μόνη διαφορά ότι έχουμε και τους αρνητικούς, δηλαδή το μείον 3, το μείον 2, το μείον 1, το 0, το 1 κτλ. Το σύνολο των ρητών αριθμών. Ρητοί αριθμοί ονομάζονται οι αριθμοί αυτοί που μπορούν να πάρουν τη μορφή κλάσματος, δηλαδή όσοι μπορούν να έχουν αυτή τη μορφή, α προς β. Όπως καταλαβαίνετε, ρητοί αριθμοί μπορεί να είναι και το 1 και το 2, γιατί το 2 μπορεί να αυτοί σαν 2 πρώτα. Μπορεί να είναι και το μείον 3, μείον 3 πρώτα, μπορεί όμως ρητός αριθμός να είναι και το 4 πέμπτα, δηλαδή και διάμεση αριθμοί που υπάρχουν εδώ μέσα. Τέλος, το σύνολο των πραγματικών αριθμών, που είναι το R, το γνωστό σας σύνολο που είναι όλοι σας οι αριθμοί, δηλαδή και οι ρίζες που δεν είναι ρητοί, οι ρίζες για παράδειγμα δεν μπορεί να είναι ρητός αριθμός, και το 3, το π που είναι 3,14 και συνεχίζει, δεν είναι τα ψηφία του. Ας συνεχίσουμε και ας δούμε πώς παριστάνουμε ένα σύνολο. Πώς μπορούμε να γράψουμε δηλαδή ένα σύνολο. Ένα σύνολο μπορούμε να το παραστήσουμε με δύο τρόπους. Δηλαδή, είτε με αναγραφή, είτε με περιγραφή. Τι σημαίνει αναγραφή? Πρώτος τρόπος, με αναγραφή. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος, βέβαια ο πιο χρονοβόρος. Ένα σύνολο α περιέχει για παράδειγμα τους αριθμούς μέσα, το 1, το 2 και το 3. Αυτό είναι ένα σύνολο και το έχω γράψει με αναγραφή. Μπορεί να έχω ένα σύνολο β για παράδειγμα, το οποίο επειδή έχει περισσότερους αριθμούς, θα είναι κάπως έτσι, 1, 2, 3, τελίτσες, 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 100. Μπορώ να το παρουσιάσω έτσι. Ή θα μπορούσα να γράψω 1, 2, 3, κόμμα, τελίτσες, τελίτσες. Βέβαια, εδώ βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις ο δεύτερος τρόπος αναπαράστασης δύο συνόλων, με περιγραφή. Αρχικά, ας κάνουμε ένα-δύο παραδείγματα πώς μπορώ να δείξω ένα σύνολο με περιγραφή, για να μπείτε λίγο στο κλίμα. Για παράδειγμα, έχω το σύνολο α, το οποίο είναι το χ να ανήκει στους ακεραίους και ταυτόχρονα το χ να είναι άρτιος. Ή για παράδειγμα το σύνολο β, όπου το χ να ανήκει στο r, σε όλους δηλαδή τους πραγματικούς αριθμούς, και για παράδειγμα το χ να είναι θετικός. Αυτά είναι δύο σύνολα με περιγραφή. Τι μου λέει το πρώτο πάντα? Το πρώτο θα αρχίσει να μου λέει, πάντα σε ποιο βασικό σύνολο ανήκει αυτός ο χ. Και το δεύτερο θα μου λέει πάντα μια ιδιότητα που έχει. Αυτός είναι ο τρόπος με περιγραφή που παρουσιάζουμε ένα σύνολο. Αρχικά, που ανήκει σε ποιο σύνολο και δεύτερον μια ιδιότητά του. Ας δούμε τώρα πότε δύο σύνολα είναι ίσα. Δύο σύνολα είναι ίσα όταν έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία μέσα. Ας δούμε δύο παραδείγματα. Για παράδειγμα, το σύνολο α που περιέχει τους αριθμούς 1 και 2 και το σύνολο β χ ανήκει r και χ μείον 1 επί χ μείον 2 να κάνει 0. Αυτά είναι ίσα τα σύνολα. Γιατί? Εδώ πέρα μου λέει ξεκάθαρα ότι έχει τους αριθμούς 1 και 2 μέσα.
Εδώ όμως μου λέει το χ να ανήκει στους πραγματικούς αριθμούς και να είναι λύση αυτής της εξίσωσης. Αν λύσω αυτήν την εξίσωση, τα αποτελέσματά μου είναι το 1 και το 2. Το 1 και το 2 είναι πραγματικοί αριθμοί, τους δέχομαι. Άρα στην ουσία το σύνολο β έχει μέσα το 1 και το 2 σαν αριθμούς. Επομένως αυτά τα δύο σύνολα είναι ίσα. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι το α σύνολο είναι ίσο με το β σύνολο. Συνεχίζουμε και να δούμε την έννοια του υποσυνόλου, μια πολύ σημαντική έννοια. Την έχετε ακούσει και στο παρελθόν. Τι είναι υποσύνολο? Δηλαδή, έχω για παράδειγμα το σύνολο α που περιέχει τους αριθμούς 1, 2, 3 και έχω και το σύνολο β που περιέχει τους αριθμούς 1, 2, 3, 5 και 6. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι το σύνολο α είναι υποσύνολο του β και γράφεται έτσι. Τι σημαίνει το α υποσύνολο του β? Σημαίνει ότι το α περιέχει ό,τι περιέχει το β, μόνο που το β έχει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το α είναι ένα μέρος του β. Είναι σαν να έχω πάρει το β και έχω πάρει κάποια στοιχεία του από το β. Αυτό σημαίνει υποσύνολο. Σύμφωνα με τα σύνολα που έχετε μάθει, το ν, το σύνολο των φυσικών αριθμών, είναι υποσύνολο το σύνολο των ακεραίων. Γιατί οι ακέραιοι περιέχουν ό,τι περιέχει το ν σε ίδιους αρνητικούς. Στη συνέχεια, το σύνολο των ακεραίων είναι υποσύνολο του συνόλου των ρητών. Γιατί όλοι οι ακέραιοι αριθμοί μπορούν να γραφούν σε μορφή κλάσματος. Οι ρητοί όμως είναι και τα κλάσματα που δεν έχουν οι ακέραιοι. Και όλα αυτά είναι υποσύνολο των πραγματικών αριθμών. Όλων των πραγματικών αριθμών δηλαδή. Ας δούμε δύο συνέπειες αυτού του ορισμού. Το α, ένα σύνολο α, είναι πάντα υποσύνολο του εαυτού του. Πρώτο. Δεύτερο. Αν το α είναι υποσύνολο του β και το β είναι υποσύνολο του γ, τότε το σύνολο α είναι υποσύνολο του γ. Μεταβατική ιδιότητα. Δηλαδή το α είναι υποσύνολο του β, το β είναι υποσύνολο σε ένα άλλο, άρα το αρχικό είναι υποσύνολο στο τελευταίο. Και τρίτη, αν το α είναι υποσύνολο του β και το β είναι υποσύνολο του α, τότε σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι το σύνολο α και το β είναι ίσα. Τελευταίο που θα δούμε είναι το κενό σύνολο. Τι ονομάζουμε κενό σύνολο? Κενό σύνολο ονομάζεται το σύνολο που δεν περιέχει κανένα αριθμό μέσα. Προσέξτε λίγο γιατί γίνεται ένα μπέρδεμα εδώ πέρα. Δεν σημαίνει, για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα το σύνολο α, δεν είναι κενό. Περιέχει το 0 μέσα. Κενό σύνολο είναι αυτό. Ας το πούμε β. Δεν περιέχει κανένα στοιχείο μέσα. Ή το συμβολίζουμε έτσι, ή το συμβολίζουμε έτσι. Δείτε ένα κενό σύνολο. Χ να ανήκει στο R και το Χ τετράγωνα κάνει μείον 1. Υπάρχει πραγματικός αριθμός που να λύνει αυτή την εξίσωση? Όχι. Επομένως αυτό το σύνολο είναι κενό. Ας δούμε και ένα παράδειγμα ακόμα κενού συνόλου. Για παράδειγμα το σύνολο α, χ ανήκει στο R, χ-2 και χ-2 να είναι θετικό και το χ-1 να είναι αρνητικό. Αν λύσουμε αυτή την ανίσωση, χ-2 και χ-1, χ-2 να είναι θετικό σημαίνει χ να είναι μεγαλύτερο του 2. Το χ-1 να είναι αρνητικό σημαίνει το χ να είναι μικρότερο του 1. Αν δείτε τη συναλήθευση αυτών των δύο λύσεων, το 1 είναι εδώ, το 2 είναι εκεί. Και δίνουν έτσι ανισώσεις. Μικρότερο του 1, μεγαλύτερο του 2. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν κοινές λύσεις. Επομένως, το σύνολο α λέμε ότι είναι κενό σύνολο. Στη συνέχεια, στο επόμενο μάθημα, θα συνεχίσουμε στα συνέννοιες των συνόλων και θα δούμε τα διαγράμματα Venn και τις ενώσεις, τομές κτλ.